ξεκινήσαμε από τον Πειραιά. Φορτώσαμε από το καράβι τη Δευτέρα το μεσημέρι. Το απογευματάκι γύρω στις 5 η ώρα. Και ξεκινήσαμε να φέρουμε τους μετανάστες επάνω. Η Οδύσσια ξεκίνησε από το πρώτο μπλόκο που ήταν εκτός της παρακάμψης που κάνουμε των αγροτών που είναι τελείως κλειστός ο δρόμος για όλους και δεν αφήνανε ούτε εμάς οι αγρότες να περάσουμε, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε γιατί δεν μας έδινε την εντολή η αστυνομία να προχωρήσουμε. Είχαν βάλει περιπολικά και κάναμε παρακάμψεις. Μάλιστα. Στο Βελεστίνο, περάσαμε τη Λάρισα και στον Ευαγγελισμό είχαμε το πρώτο στόπ. Η αστυνομία σταματάει, παίρνει το νούμερο, το δίπλωμα του οδηγού, τον αριθμό διπλώματος και τα στοιχεία του και το τηλέφωνο του. Από εκεί φύγαμε, είχαμε μια καθυστέρηση, μια ώρα περίπου, μια μισή, φύγαμε και μας στείλανε στα Τέμπη, στο Ορίο, σε ένα μαγαζί, ο οποίος δέχτηκε μετανάστες. Δέχτηκε τα πούλμαν να πάνε εκεί. Μάλιστα. Πήγαμε γύρω στα 16 πούλμαν. Ναι. Διανυκτερεύσαμε εκεί. Το και βράδυ το πρωί, Δευτέρας, ναι. Επειδή ήρθανε τα κανάλια για τους αγρότες, μας διώξανε γρήγορα για να μην δουν τα κανάλια τα αυτοκίνητα εκεί και από εκεί μας στείλανε στη Λεπτοκαριά στο Autogrill. Μάλιστα. Στο Autogrill ξεκινάει και η Οδύσσια η μεγάλη. Εμείς βρεθήκαμε εκεί στη Λεπτοκαριά, έχουμε εικόνες τις οποίες προβάλλουμε αυτή την ώρα. Είναι από το σταθμό επιβίβασης αποβίβασης Λεπτοκαριάς, όπου εσείς λέτε πήγατε την Τρίτη, τι ώρα βρεθήκατε στο σταθμό της Λεπτοκαριάς? Γύρω στις 8.30 ώρα το πρωί. 8.30 ώρα το πρωί. Από εκεί και πέρα τι έγινε, πόσο μείνατε εκεί, από εκεί γιατί ήδη, φύγατε, αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ήδη όλος ο σταθμός, ναι, ήταν ένα απέραντο τσαντήρι. Μάλιστα. Ένας καταβλισμός τσιγκάνων αν το έβλεπε κάποιος από ελικόπτερο. Τα βλέπουμε, κύριε Κώστα. Για πείτε μας τώρα, από εκεί γιατί έχετε φύγατε. Εικόνες, γιατί εσείς βρεθήκατε μόνο εκεί. Εμείς βρεθήκαμε μόνο εκεί. Όσο όποιο κανάλι και να πήραμε τηλέφωνο, δεν σηκώνανε τα τηλέφωνα. Και μόνο εσείς ανταποκριθήκατε. Ήρθατε εκεί και είδατε τι συμβαίνει. Είδαμε τι συμβαίνει. Πείτε μου τώρα όμως, αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, εκεί μπορεί να μην είναι οι καλύτερες συνθήκες για τους πρόσφυγες, αλλά είναι ένας χώρος οργανωμένος, υπάρχουν τουαλέτες, υπάρχει τροφή, υπάρχει νερό. Σύμφωνοι. Από εκεί, γιατί φύγατε και με τι εντολή φύγατε, πότε φύγατε? Στις 10 η ώρα το βράδυ, στις 8 η ώρα το βράδυ, ήρθε ένας συνταγματάρχης της αστυνομίας με 3 χρυσά αστέρια, ναι, και μας διαβεβαίωσε ότι στις 9 η ώρα, μόλις ανοίξουν οι αγρότες στον μπλόκο, θα φύγουν τα 10 αυτοκίνητα και θα πάνε εδώ στο Πολύκαστρο, στην ΕΚΟ. 9 η ώρα, ναι, το βράδυ της Τρίτης. 9 η ώρα το βράδυ της Τρίτης. Και έτσι και έγινε. Ξεκινήσαν τα αυτοκίνητα να φύγουν, τα, ναι, 10, τα γύρισαν πίσω και φύγαν τα 10 αυτοκίνητα στις 11.30 ώρα. Αυτό ήταν παραπλάνηση όμως για να αδειάσει ο σταθμός. Μάλιστα. Τα αυτοκίνητα φύγανε από εκεί και πήγανε στα Μάλγαρα, τα οποία συναντήσανε άλλα 10 αυτοκίνητα, τα οποία ήταν από Βέρεια, από Κοζάνη και τα είχαν μεταφέρει εκεί. Δηλαδή στην ουσία σας ξεφορτώθηκαν εκεί, από εκεί για να μην είναι μπλοκαρισμένος ο χώρος. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Θέλανε να μας ξεφορτωθούν. Ξεφορτωθήκαν τα 10 αυτοκίνητα, διαφυτερεύσαν εκεί, στα Μάλγαρα. Ναι. Εμείς οι 6 που μείναμε από πίσω, στην πορεία γίναμε 11, μας είπαν ότι θα φύγουμε πρωί-πρωί. Της Τετάρτης, ναι. Της Τετάρτης. Έτσι έγινε, φύγατε το πρωί της Τετάρτης. 7.30 ώρα το πρωί, 8, λέει η αστυνομία, φεύγετε και οι 11 και πάτε κατευθείαν για την ΕΚΟ επάνω, για το Πολύκαστρο. Ναι. Αυτό πάλι ήταν ένα ψέμα, μια δικαιολογία για να διάσει ο σταθμό. Μας πήρανε από εκεί και με πορεία μπρος πίσω αστυνομία, μηχανές της αστυνομίας, με 20 χιλιόμετρα, μας πήρανε σιγά σιγά και περνώντας τη γέφυρα του Αιγινίου, μας περίμενε μια κλούβα τα ΜΑΤ και μας βάλανε μέσα σε μια παρκίδα. Σε μια παρκίδα χωράφι. Δίπλα τα αυτοκίνητα και τα 11 ίσα ίσα που χωρέσανε μέσα στην παρκίδα, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα. Και είμαστε σε μια ομοιρία μέχρι τις 5 η ώρα, 4 η ώρα το απόγευμα. Από τις 8-9 το πρωί της Τετάρτης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σας παράτησαν, ναι, εκεί 700 ανθρώπους, χωρίς νερό, χωρίς τροφή, χωρίς τουαλέτες, κύριε Κώστα. Με πάνω από 200 παιδιά. Ξέρετε, συγκινούμε κιόλας λίγο. Σας καταλαβαίνω, όλο αυτό που μας περιγράφετε. Λοιπόν, και εμείς έχουμε συγκινηθεί από τότε που γίναμε κοινωνή και προσπαθούσαμε κάθε τρόπο να δώσουμε λύση. Εγώ στο αμάξι έχω 14 παιδιά από 2 μηνών, πολλές μητέρες με παιδιά, Σύριοι και Ιρανοί. Οι περισσότεροι Σύριοι. Τα παιδιά κλαίγανε, τους δώσαμε ό,τι είχαμε εμείς για μας, νερά, μέχρι και τα τσιγάρα που είχαμε για μας και αυτά τους τα δώσαμε.
Παρακαλούσαμε τους αστυνομικούς να έρθει ένας υπεύθυνος να μας πει τι γίνεται, θέλουμε νερά, να ειδοποιήσουν, να έρθει. Αν ήταν 2-3 κλούβες στον ΜΑΤ εκεί, θα ερχόταν καντίνα της αστυνομίας, που μπορούσαν να στείλουν και καντίνα της αστυνομίας για νερά. Αφού δεν είδα ανταπόκριση, πήρα τηλέφωνο στο κανάλι σας, το οποίο μπράβο σας και μπράβο σας. Υπήρξε πλήρη ανταπόκριση με κάποιον, με τον Βαγγέλη, τον συνεργάτη. Τον Ζαμαντζά. Ενεργοποίησε τους εθελοντές που εκεί είναι πολύ οργανωμένοι και έχουν πολύ καλή οργάνωση. Ανοίξαν φούρνοι, ζαχαροπλαστεία. Ο Βαγγέλης έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Με πήραν τηλέφωνο μέχρι από τη Γερμανία. Ενεργοποίησε τους σωστούς ανθρώπους. Με πήρε συνεργάτης του τηλέφωνο από τη Γερμανία. Και τι σας είπε? Δεν ξέρω, το έβαλε στο Facebook, δεν ξέρω πού το είδε. Ναι, το ανέβασε στο Facebook, ναι. Γιατί είχα αφήσει το τηλέφωνό μου, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Δεν ξέρω, υπήρξε μια κινητοποίηση. Γύρω στις 6.30 ήρθαν οι εθελοντές, σας φέραν νερό και τρόφιμα. 6.30 ώρα και ήρθε. Τη νύχτα την περάσατε εκεί, κύριε Κώστα, από εκεί και πέρα τι έγινε? Όχι, ήρθε ένα γιοταχή, μας έφερε κάποια νερά και κοντά ήρθαν δύο φορτηγάκια με νερά, σοκολάτες, ψωμί, ελιές, μπισκότα για όλους τους. Μέχρι μπισκοτάκια μικρά μας φέρανε σε δίσκους. Για όλο τον κόσμο, από την ομάδα εθελοντών της Πυρίας. Μέσα σε ένα δίωρο. Μέσα σε ένα δίωρο ενεργοποιήθηκαν, είπαμε. Οι άνθρωποι έστειλαν 1.000 email σε όλα τα μέλη τους. Ενεργοποιήθηκαν, είχαν φτάσει τα πράγματα στους μετανάστες. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Είχαν κλείσει τον δρόμο δύο φορές. Τα παιδιά μέσα στη μέση στον δρόμο. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Ήμασταν σε πλήρη ομοιρία, χωρίς να μας δίνει μια λύση κάποιος. Και εφόσον είδανε αυτή η ενεργοποίηση που έγινε όλη, δώσαμε τα πράγματα και μετά δύο αυτοκίνητα αναγκαστήκανε, πιστεύω, με όλο αυτό που είδανε, γιατί έχουμε τραβήξει και βίντεο, πολλά κομμάτια και βίντεο και φωτογραφίες, που θα τα ανεβάσουμε στο Facebook και θα τα δει όλος ο κόσμος. Μας πήραν από εκεί, μας φέρανε εδώ στην ΕΚΟ. Τι εδώ ώρα σας πήραν από εκεί, από εκεί τι ώρα φύγατε? Από τις 8 η ώρα. Το βράδυ? Ναι. Μάλιστα, οπότε καταλήξαμε εδώ στην ΕΚΟ. Τη νύχτα την περάσατε εκεί κοντά στα σύνορα. Ναι. Πώς ήταν η νύχτα σας, κύριε Κώστα? Οι άνθρωποι μέσα στο λεωφορείο κοιμήθηκαν, πού κοιμήθηκαν? Με 90% υγρασία, ναι. Με απίστευτη ομίχλη. Οι σκηνές λένε ότι είναι γεμάτες, αλλά δεν είναι γεμάτες. Παρακάλεσα να βάλουν τα παιδιά, ειδικά μια ανάπηρη γιαγιά που έχω και παιδιά από 2 μηνών που ξεκινάγανε, να τα βάλουν τουλάχιστον στις σκηνές. Αναγκάστηκα να αφήσω ανοιχτό το πούμαν όλη νύχτα, να μπορούν να κοιμηθούν μέσα, γιατί μου λέγανε ότι οι σκηνές είναι γεμάτες. Ήταν τελικά γεμάτες? Για ποιο λόγο δεν τις χρησιμοποιούσαν, τι φοβήθηκαν? Δεν ξέρω γιατί, αυτό το ξέρουν οι υπεύθυνοι. Και το μόνο που μας δώσανε εδώ, οι οργανώσεις, μας δώσανε από ένα σαντουιτσάκι στον καθένα, ναι, και αν δεν τους μοίραζα όλα τα πράγματα που πήραμε από εκεί σε σακούλες, τους τα μοίρασα εδώ. Θα ήταν πεινασμένοι ακόμα. Μια απίστευτη νύχτα, παντού φωτιές, παντού τσαντήρια. Αν μπορείτε να σηκώσετε ένα ελικόπτερο, σηκώστε το να δείτε τι γίνεται εδώ. Έχουμε τηλεοπτικό συνεργείο αυτή την ώρα εκεί, κύριε Κώστα. Εσείς είστε 3-24 ώρα στους δρόμους. Από την ώρα που ξεκινήσατε τον Πειραιά και παραλάβατε αυτούς τους ανθρώπους, με εντολή να τους αφήσετε εκεί. Εσείς πότε θα φύγετε από εκεί? Εφόσον τους αφήσατε εκεί, ποια είναι η δική σας εντολή? Από εδώ δεν μπορεί να φύγει κανένας. Και εδώ ομοιρία είναι. Φύγανε οι άνθρωποι μεταξύ να πάνε στην Ιδωμένη και γυρίζουν πίσω τα ταξί και απαγορέψανε στα ταξί να παίρνουν οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά να πηγαίνουν στην Ιδωμένη. Για να πάνε να περάσουν τα σύνορα. Για ποιο λόγο, αφού μου είπατε ότι ανοίξαν τα σύνορα το πρωί? Σήμερα, τώρα ανοίξανε το πρωί. Αλλά και που ανοίξανε τα σύνορα, οι ταξιτζίδες απαγορεύεται να φορτώσουν οποιονδήποτε. Μάλιστα. Οποιονδήποτε να τον πάει από εδώ στην Ιδωμένη. Ταξί υπήρχαν πολλά, μπορούσαν να πάνε μανάδες με παιδιά στην Ιδωμένη, αλλά τους γυρίζανε πάλι πίσω με το ταξί και τώρα έχει απαγορευτεί στα ταξί να φορτώνουν. Να παίρνουν κόσμο για να τους πηγαίνουν στην Ιδωμένη. Τουλάχιστον τα πολύ μικρά παιδιά. Κύριε Κώστα, όλο αυτό, όλο αυτό που μας περιγράφετε, 3 μέρες είστε στους δρόμους, σε αντίξωες συνθήκες, με κρύο, με πείνα, χωρίς νερό. Τι έχετε να πείτε για τον κρατικό σχεδιασμό για αυτό το θέμα? Γι' αυτό το μείζον θέμα που αντιμετωπίζει η χώρα. Ο κρατικός σχεδιασμός θα έπρεπε, εφόσον ξεκινάει και δέχεται μετανάστες από τη Μυτιλίνη και τους κατεβάζουν στον Πειραιά, θα έπρεπε να υπάρχουν και ανάλογα κέντρα υποδοχής.
να είναι σε καταλύματα μέσα, ειδικά οι οικογένειες, τα παιδιά, τα μικρά, οι μεγάλοι δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά τα παιδιά τα μικρά. Αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ εδώ πάνω. Μα ποτέ. Πρώτη φορά λέτε ότι χάθηκε ο συντονισμός σε τέτοιο βαθμό. Τον τελευταίο μήνα ζούμε καταστάσεις, έχω κάνει πάνω από 100 δρομολόγια εδώ πάνω, ζούμε καταστάσεις όχι πρωτόγνωρες. Δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινους. Σας καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε τον πόνο, την πικρία, την ταλαιπωρία σας. Έχουμε την πληροφορία ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, 5.000 πρόσφυγες είναι μέσα σε λεωφορεία και κατευθύνονται προς την Ιδωμένη, προς την ΕΚΟ, όπου βρίσκεστε εσείς αυτή την ώρα. Φαντάζομαι ότι θα περάσουν και αυτοί κάτι αντίστοιχο. Δεν μπορούν να έρθουν απευθείας εκεί. Θα γίνουν διαλύματα σταδιακά. Δεν ξέρω, έχετε μιλήσει με συναδέλφους σας, οδηγούς? Εάν ξεκινήσετε ένα ρεπορτάζ από τη Λάρισα στον Ευαγγελισμό μέχρι να φτάσετε εδώ στην ΕΚΟ, θα δείτε ακριβώς τι γίνεται. Τι γίνεται, πείτε μας εσείς που το γνωρίζετε. Είναι απίστευτη η κατάσταση. Σε ένα μαγαζί που έχει δυνατότητα 300 ατόμων, έχουν κατέβει από 15 πούλμαν κόσμος. Τουαλέτες δεν υπάρχουν. Όταν ένα μαγαζί έχει 4 τουαλέτες, δεν μπορεί να δεχθεί 500 άτομα. Μάλιστα. Και αυτοί απελπισμένοι είναι. Και αυτοί είναι στο δρόμο, είναι μέρες, εβδομάδες, μήνες στο δρόμο, που τρέχουν από τον πόλεμο, φτάσουν κάπου. Να φύγουν μακριά. Αυτό δεν το σέβεται κανένας. Δεν τους βλέπουν σαν ανθρώπους.